Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου Ιαν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε, εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και ελπίζω να είστε όλοι πολύ πολύ καλά. Ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτές τις μέρες με την κλεισούρα και εμένα έχει αρχίσει και μου τη βαράει αυτή τη φορά γιατί στην πρώτη καραντίνα μάλλον είχα ανάγκη για λίγο απομόνωση και λίγο ξεκούραση και τα είχα πάρει πιο ελαφριά τα πράγματα, τώρα όμως... Ε, θέλω απεγνωσμένα να δω φίλους, να βγω έξω και το ότι δεν μπορώ λίγο με τρελαίνει. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα να, το σημερινό βίντεο στο οποίο θα σας πω 10 πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να αποβάλλετε όλη αυτή τη μελαγχολία και όλη αυτή την πίεση και το στρες που μας προκαλεί η καραντίνα. Πριν ξεκινήσω να σας θυμίσω πόσο σημαντικό είναι να έχετε γραφτεί στο κανάλι μου, γι' αυτό αν δεν το έχετε κάνει ήδη πατήστε τώρα το κουμπί εγγραφή ή subscribe για να γραφτείτε αλλά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Λοιπόν θα ξεκινήσω με γέλιο γιατί το χρειαζόμαστε πολύ στη ζωή μας και γέλιο μπορεί να μας προσφέρει ευτυχώς η τηλεόραση απλόχερα. Αν έχετε συνδρομή στο Netflix, σίγουρα θα ανακαλύψετε πάρα πολλές σειρές κομικές, αλλά και όχι, σειρές που εσάς μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορεί το μυστήριο εσάς να σας διασκεδάζει ή κάποια άλλη θεματική ενότητα. Ευτυχώς είναι όλα κατηγοριοποιημένα λοιπόν. Εγώ θα πω δείτε κάτι που να σας ευχαριστεί και να σας διασκεδάζει. Ε, Άπειρε σειρές λοιπόν στο Netflix όπως τα φιλαράκια και το Big Bang Theory είναι δύο σειρές που που εγώ, όσε φορέ και αν έχω δει τα επεισόδια, γυρνάω πίσω και τα ξαναβλέπω γιατί γελάω άπειρα με αυτά. Και από τι καινούριε σειρέ, το Έμιλι Μπάρι το είδα, ψέματα δεν θα πω, ήταν πάρα πολύ χαριτωμένη σειρά. Μου θύμισε ότι θέλω να ταξιδέψω, βέβαια κιόλα, οπότε μ, εκεί με πιάσε μια μελαγχολία. Αλλά θυμήθηκα τι ωραία είχα περάσει στο Παρίσι. Ωστόσο, οι ενδυματολογικέ τη επιλογέ δεν μου άρεσαν και πάρα πολύ. Και κατά τα άλλα, το The Queen's Gambit, παιδιά, είναι σειρά-ρα να την ξεκινήσετε οπωσδήποτε. Δεν θα αναφερθώ άλλο σε σειρέ. Γράψτε μου και εσεί στα σχόλιά σα να ανταλλάξουμε απόψει και προτάσει για σειρέ που σα αρέσουν και που προτείνετε και στου υπόλοιπου που βλέπουν αυτό το βίντεο να δούνε. Και περνάω στο δεύτερο. Θέλω να βγαίνετε έξω, να περπατάτε, γιατί εκτό το ότι πρέπει να κινούμαστε, ούτω ή άλλω γιατί μα κάνει καλό, ακόμα και αθλητική τύπη να μην είστε δηλαδή, η επαφή με τη φύση και ο καθαρό αέρα μα κάνει πάρα, πάρα πολύ καλό, παιδιά. Εγώ κάθε φορά που βγαίνω και περπατάω, πραγματικά γυρνάω και Νομίζω ότι μόλι έχω ξυπνήσει, ότι έχω κοιμηθεί τέλεια, που μπορεί να μην έχω κοιμηθεί τέλεια το προηγούμενο βράδυ, κάτι να με απασχολεί. Πάντω νιώθω αναζωογονημένη κάντε um, skincare είναι το νούμερο 3 που έχω σημειώσει. Ακόμα και αν δεν έχετε μάσκες πολλές στο σπίτι, έχω να σας προτείνω και μερικές. Υπάρχει αυτό εδώ το βιβλίο το οποίο μπορείτε να το παραγγείλετε ή μπορείτε να ψάξετε, να παραγγείλετε ένα αντίστοιχο και να αρχίσετε να πειραματίζεστε με μάσκες. Αυτό είναι του Κώστα Αλτάνη και λέγεται μυστικά ομορφιά. 60 συν 1 συνταγές φυσικών καλλιτικών. Λοιπόν, έχω σημειώσει δύο από αυτές τις οποίες τις έχω δοκιμάσει και ήταν αρκετά συμπαθητικό το αποτέλεσμα, μπορώ να πω. Η πρώτη είναι μάσκα καθαρισμού κατά τη λιπαρότητα από άργυλο για λιπαρά δέρματα. Άργυλο βρίσκεται στα φαρμακεία. Εύκολο στέλνουμε SMS, πάμε, παίρνουμε. Λοιπόν, θέλετε επίση ε, κρέμα γάλακτο και ελαιόλαδο. Θα σα πω ακριβώ τη συνταγή. Λοιπόν, θέλει μία κουταλιά άργυλο, πράσινο ή λευκό, ένα κουταλάκι του γλυκού κρέμα γάλακτο και ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο τα ανακατεύετε μέχρι να γίνει ένα παχύ μείγμα. Αν χρειαστεί, προσθέτετε λίγο ελαιόλαδο ή κρέμα γάλακτο για να βελτιώσετε την υφή και το αφήνετε σε καθαρό πρόσωπο 20 λεπτά και το αφαιρείτε με χλιαρό νερό. Αμέσω μετά βάζετε ένα πλούσιο ενεργατικό προϊόν. Προφανώ γιατί θα έχει γίνει βαθύ καθαρισμό στου πόρου σα. Αν θέλουμε, λέει, έχει και μια συμβουλή. Μπορούμε να προσθέσουμε και ένα κουταλάκι χυμό από αγκούρι για να έχει και τονωτικέ ιδιότητε η μάσκα, καθώ και να ρυθμίσει τη λιπαρότητα. Έχω άλλη μία εδώ, θα σα την πω στα γρήγορα. Βαθιά μαλακτική μάσκα από αβοκάτο και μπύρα για τα μαλλιά είναι αυτή. Εντάξει, αβοκάτο και μπύρα. Φαντάζομαι μπορεί και να έχετε στο σπίτι, εγώ έχω πάντα αβοκάντο, ε, μισό όριμο ξεφλουδισμένο αβοκάντο θα χρειαστείτε, δύο κουταλιές μπύρα, μία κουταλιά δαφνέλεο και μία κουταλιά ελαιόλαδο. Τα αναμειγνύουμε όλα στο blender, στο μουλτι, ό,τι έχετε στο σπίτι. Τα βάζουμε στα μαλλιά, μία-δύο ώρες πριν από το λούσιμο, καλύπτουμε τα μαλλιά μας με ή αυτή τη σακούλα που είναι, ξέρετε, για τα μαλλιά ή τέλος πάντων με μία πετσέτα και λουζόμαστε τουλάχιστον δύο φορέ για να φύγει όλο το προϊόν πολύ, πολύ καλά. Και από ό,τι βλέπω, αυτέ είναι και ασφαλεί μάσκες, αυτέ οι δύο που σα είπα και για εγγύου, γιατί ξέρω ότι υπάρχει μια ανησυχία στι εγγύου. Άφησα το βιβλίο μου στην άκρη και πάμε να συνεχίσουμε με συνταγέ στο νούμερο 4. Μια και είμαστε ήδη στην κουζίνα. Λοιπόν, είναι η κατάλληλη περίοδο αυτή για να πειραματιστείτε, να δοκιμάσετε νέε συνταγέ που παίρνουν ίσω και λίγο περισσότερο χρόνο και τι καθημερινέ. Δεν προλαβαίνετε να φτιάξετε αυτά τα περίπλοκα φαγητά για να κάνετε ένα δώρο και στον εαυτό σα και να τον θρέψετε με ακόμα πιο ε, σωστέ τροφέ και πιο θρεπτικά συστατικά. Αλλά και στου αγαπημένου σα. Λοιπόν, μου αρέσουν πολύ οι συνταγέ τη Madame Ginger. μπαίνω συχνά στο site madameginger.com αν δεν κάνω λάθος αν θέλετε να πειραματιστείτε με vegan συνταγές και gluten free υπάρχει ένα ξένο site που ε, χρησιμοποιώ εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια το minimalistbaker.com θα σας τα γράψω και στην περιγραφή και ένα νέο site είναι από τον φίλο μου αγαπημένο σεφ υπερταλαντούχο Άλεξ Τσιωτίνη Ο οποίος μαγειρεύει στο καφενείο CTC αλλά και στο CTC Rastore, Στο οποίο θα ξαναπάμε με το που θα τελειώσει η καραντίνα Και έχει λοιπόν το site alextsiotinis.gr στο οποίο τώρα έχει αρχίσει και ανεβάζει συνταγέ. Μπείτε, ρίξτε μια ματιά. Μπορεί να σα πάρει λίγο πιο πολύ ώρα να τι φτιάξετε, αλλά πραγματικά το αποτέλεσμα, παιδιά, θα σα αποζημιώσει πάρα πάρα πολύ. Στο νούμερο 5 είναι κάτι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω, με χαλαρώνει, μου φτιάχνει τη διάθεση, νιώθω ότι κάνω ένα τεράστιο δώρο στον εαυτό μου, κάτι που δεν προλαβαίνω και δεν έχω και διάθεση να σου πω την αλήθεια να κάνω τις καθημερινές και όταν τρέχω βιάζομαι ε, να κάνω διάφορα πράγματα, συνήθως το κάνω τις Κυριακές και είναι ένα απολαυστικό αφρόλουτρο ή αν δεν έχετε μπανιέρα ένα απολαυστικό μπάνιο, να πάρετε το χρόνο σας στην μπανιέρα, να αφήσετε το νεράκι να τρέξει πάνω σας χωρίς να σπαταλάμε νερό έτσι, να το σκεφτόμαστε και αυτό. Αλλά ε, θέλω να το ευχαριστηθείτε γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ανοσογονητικό και πάρα πολύ χαλαρωτικό όλο αυτό. Ειδικά αν έχει και τα κατάλληλα προϊόντα να ρίξει την πανιέρα σου, όπω κάποια εθέρια έλαια ίσω, κάποια άλατα, να τη γεμίσει, να πάρει ένα βιβλίο και να χαλαρώσει, να κλείσει απλά τα μάτια σου και να χαλαρώσει. Είναι αυτή η περίοδο ιδανική για να αφιερώσουμε χρόνο στο να μην κάνουμε τίποτα. Είναι αυτό που λένε καμιά φορά: κάνε τα βανοθεραπεία. Ε, κάνε μπανιοθεραπεία, εγώ θα σου πω. Κάνε και τα βα... τα βανοθεραπεία, μου σου βγαίνει. Λοιπόν, στο νούμερο 6, κλείστε τα social media. Κάντε το αυτό. Εγώ είχα βάλει ένα μετρητή κάποια στιγμή στο κινητό μου που μου έλεγε πόσο χρόνο αφιέρωνα στα social media και για κάποιες ώρες μου το μπλόκαρε και δεν μπορούσα να μπω πουθενά. Ε, δεν πέρασα πολύ ωραία με αυτό γιατί όπως ξέρετε... Η δουλειά μου, τέλο πάντων, απαιτεί να τσεκάρω και να είμαι ενημερωμένη. Ε, έχω όμω και έναν εθισμό, αυτό θα το πω. Οπότε, για κάποιε ώρε την ημέρα, προσπαθώ και εγώ τώρα να μην ασχολούμαι καθόλου με τα social media. Ανοίξτε ένα βιβλίο ή ακούστε ένα podcast. Βιβλία πολλά και προτάσει για τα best sellers, για πιο κλασικέ επιλογέ. Θα βρείτε σε πολλά βιβλιοπολία. Ε, Όπω, για παράδειγμα, και στο Public, το οποίο έχει φανταστικέ λίστε και έχει και πάρα πολύ ωραίε. Ε, κριτικές και περιγραφές των βιβλίων βρίσκω εγώ ε, ή ακούστε ένα podcast ή ακούστε ένα audiobook αν ε, είστε καλή με τις ξένες γλώσσες γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει audiobook στα ελληνικά από την αλήθεια μου εγώ έχω βρει ένα application νομίζω λέγεται LibriVox και το έχω κατεβάσει στο κινητό και έχει κάποια βιβλία στα οποία ακούς την αφήγηση, ακούς να σου τα διαβάζουν και είναι και αυτό μία πάρα πάρα πολύ ωραία δραστηριότητα, ασχολία. Μπορείτε να ακούτε το βιβλίο, να κάνετε δουλειές στο σπιτιού, να σκουπίζετε, να σιδερώνετε ή απλά να κλείσετε τα μάτια σας και να χαλαρώσετε στον καναπέ ακούγοντας αυτό το βιβλίο. Ή ακόμα καλύτερα να το διαβάσετε βέβαια, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το διάβασμα. Και πάμε στο νούμερο 7, να μιλήσουμε για οργάνωση, εκαθάριση, πέταμα σαβούρα τέλο πάντων, γιατί αυτό θα σα βοηθήσει να νιώσετε και εσεί καλύτερα και θα ανανεώσει τον χώρο σα και τη διάθεσή σα. Δεν μιλάω μόνο για ντουλάπε, που αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κατεβάσετε τα χειμερινά, να ανεβάσετε τα καλοκαιρινά και να δείτε τι δεν σα χρειάζεται πια, γιατί ίσω μπορείτε να το δωρήσετε, αν είναι σε καλή κατάσταση, σε κάποια από τι δομέ που έχουν ανάγκη και που δίνουν αυτά τα ρούχα σε ανθρώπου που τα χρειάζονται. Εγώ βρήκα το Fabric Republic, το οποίο είναι κοντά μου κιόλα, είναι στη Νέα Φιλαδέλφια. Και εκεί απλά τους πήγα τι κούτε, τι πήραν τα παιδιά και αυτοί κάνουν τη διαλογή και αμέσω μετά τα δίνουν σε όσου ανθρώπου τα χρειάζονται. Οπότε και εγώ ένιωσα καλά ότι έκανα μια καλή πράξη και οι ντουλάπε μου τώρα έχουν όσο αέρα χρειάζεται. Επίση, μπορείτε να κάνετε το ίδιο και με τα σιρτάρια σα, αλλά και με τα ντουλάπια τη κουζίνα. Που καμιά φορά εκεί στο βάθο έχουμε ξεχάσει κάτι, ένα σακουλάκι με όσπρια, το οποίο είχαμε κάποτε αγοράσει, ή κάτι άλλο τέλο πάντων το οποίο έχει λήξει. Να το κάνετε και στα καλλιτικά σα αυτό. Και αυτά λίγο, να τα έχουμε πει έτσι. Στο 8! Κάνουμε βιντεοκλήσεις με φίλους. Η ανθρώπινη επαφή, παιδιά, ακόμα και αν δεν είναι face to face, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρείτε. Είναι διαφορετικό το τηλέφωνο, είναι διαφορετικό το μήνυμα, είναι διαφορετική η βιντεοκλήση, γιατί βλέπεις τον άλλο και είναι σαν να μπορείς να τον αγγίξεις. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, είτε το πρωί να δίνω ραντεβού με φίλους και φίλες μου να πίνουμε καφέ μέσω βιντεοκλήσεις, είτε το βράδυ με ένα ποτηράκι κρασί, εκεί να λέμε τα νέα μας σαν να είχαμε βγει έξω μέχρι Τέλο πάντων, να ξαναβγούμε. Στο νούμερο 9, παραγγείλτε απ' έξω φαγητό. Εκτό το ότι θα δώσετε ρεπό στον εαυτό σα μία φορά την εβδομάδα, λέω εγώ, θα βοηθήσετε και τι επιχειρήσει που τώρα είναι κλειστέ και πραγματικά η εστίαση υποφέρει. Οπότε, πάρτε ένα application στο χέρι, παραγγείλτε ε, το αγαπημένο σα φαγητό και κάντε και να δωσετε τον εαυτό σα μία φορά την εβδομάδα. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να ψάχνει να βρει τι θα μαγειρέψει και τι αυτό. Όποτε λοιπόν σα το επιτρέπει η οικονομική σα ευχέρεια, καλό θα είναι να έχετε στο μυαλό σα ότι βοηθάτε και αυτού του ανθρώπου και κάνετε και ε, ένα δώρο στον εαυτό σα. Ένα treat, τον περιποιήστε λίγο έχοντα ένα έτοιμο ζεστό φαγητό το οποίο θα σα έπαιρνε ώρε να φτιάξετε και προφανώ θα έπρεπε να χρησιμοποιήσετε και υλικά τα οποία δεν χρησιμοποιείτε και πάρα πολύ συχνά. Και στο 10 Θέλω να φτιάξετε wishlist για τις γιορτές, για δώρα για τον εαυτό σας και για τους φίλους σας. Τα δώρα αυτά δεν χρειάζεται να είναι ακριβά γιατί ξέρω ότι όλοι τα σκεφτόμαστε τα λεφτά που θα δώσουμε αν και έρχεται Black Friday και ξέρω ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές από τις οποίες θα μπορείτε να επωφεληθείτε. Θα μπορεί να είναι κάτι που φτιάξατε εσείς, θα μπορεί να είναι κάτι μικρό συμβολικό. Είναι πολύ ωραίο όμως να δώσουμε δώρα στους φίλους μας όταν τους ξαναδούμε, να τους δείξουμε ότι τους σκεφτόμαστε και όταν λέω φτιάξτε wish list εννοώ σκεφτείτε και τι θα άρεσε στον καθένα με βάση την προσωπικότητά του γιατί εγώ έτσι νομίζω ότι είναι ο καλύτερος και ο σωστότερος τρόπος να κάνουμε δώρα σε κάποιον και συνήθως πάλι δεν έχουμε το χρόνο να το σκεφτούμε λέμε πω 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 έχει γενέθλια ο τάδε ξέρω εγώ έρχονται Χριστούγεννα πρέπει να του κάνω ένα δώρο ε, θα πεταχτώ να πάρω κάτι τώρα στα γρήγορα για να βγάλω την υποχρέωση Τώρα που έχετε χρόνο, για σκεφτείτε το λίγο παραπάνω. Αυτά είναι λοιπόν τα 10 πράγματα τα οποία εγώ είχα να σα προτείνω και θεωρώ και ελπίζω ότι θα κάνουν καλύτερη την καθημερινότητά σα τώρα στην περίοδο τη καραντίνα. Φιλιά, πάρα πολλά. Thank you που ήσασταν εδώ και που είδατε και το σημερινό βίντεο. Περιμένω τα σχόλιά σα όπω πάντα και τι δικέ σα προτάσει για να περνάμε καλύτερα στο σπίτι και να μένουμε πάντα ασφαλεί. Φιλιά, και θα σα δω στο επόμενο. Να προσέχετε. Bye.